ουκρανικά drones έπληξαν χθες τη νύχτα αποθήκη πυρομαχικών στο Τορόπετς στην περιφέρεια Τβέρ της Ρωσίας, σύμφωνα με πηγή από την Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας, SBU, που επικαλείται η Kyiv Independent. Φωτογραφίες και βίντεο που κοινοποιήθηκαν από ρωσικά κανάλια στο Telegram νωρίς το πρωί δείχνουν πολλαπλές εκρήξεις και ένα τεράστιο σύννεφο καπνού πάνω από την αποθήκη του ρωσικού στρατού. Η πηγή της SBU δήλωσε ότι η αποθήκη που στόχευσαν τα drones περιείχε κρίσιμες στρατιωτικές προμήθειες, όπως βαλιστικούς πυράβλους συμπεριλαμβανομένων και Ισκαντέρ, αντιαεροπορικούς πυράβλους, πυρομαχικά πυροβολικού και κατευθυνόμενες βόμβες. Η επίθεση εξάλειψε κυριολεκτικά από προσώπου γης μία μεγάλη αποθήκη της κύριας Διεύθυνσης Πυράβλων και Πυροβολικού του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας, είπε η πηγή. Μετά την άφιξη των ουκρανικών drones, ξεκίνησε μία εξαιρετικά ισχυρή έκρηξη. Η SBU μαζί με συναδέλφους από τις ένοπλες δυνάμεις συνεχίζει να μειώνει μεθοδικά το πυραυλικό δυναμικό του εχθρού με το οποίο καταστρέφει πόλεις της Ουκρανίας. Πρόσθεσε, επισημένοντας ότι υπάρχουν σχέδια για τη διεξαγωγή παρόμοιων επιθέσεων και σε άλλες ρωσικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Τβέρ, Ιγκόρ Ρουντένια, ισχυρίστηκε ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από πτώσεις συντριμμιών ουκρανικών drones που καταρρίφθηκαν από την αεράμινα. Ο Ρουντένια δήλωσε αρχικά ότι η φωτιά ήταν υπό έλεγχο, αλλά αργότερα κάλεσε για εκένωση μέρους του πληθυσμού του Τορόπετς. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, σε ανακοίνωσή του σήμερα το πρωί, αναγνώρισε την κατάρριψη 54 ουκρανικών drones κατά τη διάρκεια της νύχτας σε διάφορες περιοχές της χώρας, χωρίς όμως να αναφέρει το οτιδήποτε για την περιφέρεια του Τβέρ. Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια, κοινοποιήστε το βίντεο στους φίλους σας. Κάντε like, εγγραφή και ενεργοποιήστε το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις και στο site μας, nemesishd.gr.